Γεια σας, είμαι ο Γιάννης για του φίλου John John και σας καλωσορίζω σε μια ακόμα Playmobil 5η και σε ένα νέο unboxing βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil. Αν είστε καινούριοι στην παρέα μας και αγαπάτε τα Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι με το κουμπί που θα βρείτε κάτω δεξιά και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 5 φιγούρες από τη καινούργια σειρά Naruto Shippuden που κυκλοφόρησε η Playmobil για πρώτη φορά το 2023 λόγω της επετείου από τα 20 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του manga Naruto. Ο Naruto είναι μια σειρά manga του Kishimoto Masashi που μεταφέρθηκε και στη μικρή οθόνη ως anime. Το manga πρωτοκυκλοφόρησε το 1999 το 43ο τεύχος του περιοδικού Weekly Shonen Jump και ολοκληρώθηκε το 2014, ύστερα από 15 χρόνια. Το ομώνυμο άνιμε του Naruto έκανε πρεμιέρα στην Ιαπωνική τηλεόραση τον Οκτώβριο του 2002 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2017. Ο Naruto είναι το τρίτο πιο επιτυχημένο μάγκα παγκοσμίως σε πωλήσεις, καθώς έχει πουλήσει πάνω από 220.000 αντίτυπα. Η πλοκή της ιστορίας χωρίζεται σε δύο μεγάλες χρονικές περιόδους, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 2,5 ολόκληρα χρόνια. Ανάμεσά τους παρεμβάλλεται μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, 6 κεφάλαια στο μάγκα, γνωστή ως Kakashi Gaiden, που ρίχνει φως στη μυστηριώδη παιδική ηλικία ενός σημαντικού χαρακτήρα για τη σειρά, του Hatake Kakashi, του εκπαιδευτή του Naruto. Όλη η πλοκή εκτελείται γύρω από τον νεαρό Ουτζουμάκι Naruto, ο οποίος θέλει να κερδίσει τη θέση του στον κόσμο των νίντζα, επηρεάζοντας στην προσπάθειά του αυτή τη ζωή και τον γύρο του. Όλοι οι χαρακτήρες της σειράς μένουν μετέωροι μεταξύ στο φως και στο σκοτάδι, μέχρι να κληθούν να αξιολογήσουν τη ζωή τους και να αποφασίσουν ποιοι πραγματικά θέλουν να είναι. Το πρώτο μέρος του μάγκα μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη ως σειρά άνιμε με τον τίτλο Naruto από το 2002 μέχρι και το 2007, ενώ το 2007 η σειρά επέστρεψε με την πλοκή του δεύτερου μέρους του μάγκα με τίτλο Naruto Shippuden, δηλαδή το χρονικό της φίελας. Η ιστορία ξεκινάει με τον Naruto 12 ετών, ενώ αποφυτά από την Ακαδημία Ninja και εντάσσεται στην ομάδα 7, η οποία αποτελείται από τον εκπαιδευτή του και καταξιωμένο Ninja Hatake Kakashi, την Haruno Sakura και τον Uchiha Sasuke. Η αρχική σειρά τελειώνει με την οριστική διάλυση της ομάδας 7, όταν ο Sasuke φεύγει από το χωριό με σκοπό να βρει και να σκοτώσει τον αδερφό του Itachi Uchiha, ο οποίος δολοφόνησε όλη του την οικογένεια, και νικά τον Naruto στη μεταξύ τους μάχη, ενώ αυτός προσπαθεί να τον σώσει από τους εσωτερικούς του δαίμονες. Έπειτα, ο Naruto φεύγει μαζί με τον Jiraiya για 2,5 χρόνια από το χωριό με σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητές του και να επιστρέψει και να αντιμετωπίσει ξανά τον Sasuke, ενώ η Sakura παραμένει στο χωριό ως μαθήτρια της Tsunade, της 5ης Hokage, δηλαδή αρχηγός του χωριού. Η δεύτερη περίοδος της σειράς ονομάζεται Naruto Shippuden, δηλαδή το χρονικό της θύελας, και διαδραματίζεται ενώ ο Naruto, πλέον σε ηλικία 16 χρονών, έχει επιστρέψει στο χωριό Honoka Kagure, δηλαδή κρυμμένο στα φύλλα, δηλαδή χωριό κρυμμένο στα φύλλα, και ψάχνει να βρει τον Sasuke. Ο Naruto, επιστρέφοντας στο χωριό, επανασυγκροτεί την ομάδα 7, από την οποία πλέον λείπει ο Sasuke και τον έχει αντικαταστήσει ο Sai. Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος της σειράς, όπου η εγκληματική οργάνωση Akatsuki έπαιζε πολύ μικρό ρόλο, στο δεύτερο μέρος είναι ο κύριος άξονας της σειράς στην προσπάθειά της να κατακτήσει τον κόσμο. Μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Akatsuki είναι και ο Itachi, ο αδερφός του Sasuke. Τα παντοδύναμα μέλη της οργάνωσης αυτής κυνηγούν το δαίμονα με τις 9 ουρές που κρύβεται μέσα στο σώμα του Naruto, και αν το αφαιρέσουν αυτός θα πεθάνει. Σκοπός είναι λοιπόν να πιάσουν το δαίμονα αυτό για να δημιουργήσουν ένα παντοδύναμο όπλο μαζικής καταστροφής, το οποίο και μόνο με την ύπαρξή του θα σταματήσει την εξέλιξη των πολέμων. Ο Sasuke, όταν μαθαίνει την αλήθεια για τον αδερφό του Itachi, προσχωρεί και αυτό στην εγκληματική οργάνωση Akatsuki και κατά τη διάρκεια του πολέμου ανακηρύσσεται σε παγκόσμιο εγκληματία. Αφού μάθαμε λοιπόν μερικά πράγματα για τη σειρά του Naruto Shippuden, ελάτε από κοντά να ανοίξουμε και τις 5 σημερινές συσκευασίες. Σήμερα θα ανοίξουμε τη συσκευασία με τον Naruto και 4 μέλη από την εγκληματική οργάνωση Akatsuki. Τον Tobi, τον Kakazu, τον Hidan και τον Kisame. Ελάτε λοιπόν από κοντά για να ανοίξουμε και τις συσκευασίες. Ελάτε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε τις συσκευασίες, θα τις ανοίξουμε μία-μία. Θέλω μόνο στο, να σας δείξω τις συσκευασίες στο πλάι. Όλες έχουν μια εικόνα από το χαρακτήρα που έχει μέσα η κάθε συσκευασία. Θα σας βάλω εδώ με τη σειρά για να τις δείτε. Έχουμε την 71096 με τον Naruto, την 71101 με τον Tobi,
την 71-102 με τον Κακούζου, την 71-106 με τον Χιντάν και την 71-117 με τον Κισάμε. Οπότε τις βλέπετε εδώ και τις 5 φιγούρες, εικόνες στο πλάι από το μάγκα. Μάλλον είναι από το άνιμε, δεν είναι από το μάγκα. Οπότε ελάτε να τις ανοίξουμε μία-μία, να ξεκινήσουμε από το Ναρούτο. Τις ανοίγω από κάτω γιατί θέλω να κρατήσω τις συσκευασίες, να μην τις χαλάσω εντελώς. Οπότε ξεκινάμε από την πρώτη. Αυτή μας λέει, η συσκευασία σας λέει ακριβώς το χαρακτήρα. Έχει στο πλάι την εικόνα από το μάγκα, από το άνιμε, και πίσω βλέπουμε ακριβώς το μέγεθος της φιγούρας, είναι στα 7,5 εκατοστά και ότι είναι 7 κομμάτια. Εδώ έχουμε και ένα φυλάδιο, όπως θα έχουμε και σε κάθε, φαντάζομαι, συσκευασία. Μία μικρή περιγραφή της σειράς. Μιλάμε πάντα για την σειρά Naruto Shippuden, η οποία προέρχεται από το άνιμε, και μιλάει για την δεύτερη περίοδο, αυτή που έρχεται μετά από 2,5 χρόνια από την πρώτη, χρονικά, όχι όταν εκδόθηκε, απλά χρονικά στην ιστορία είναι 2,5 χρόνια μετά από, από το αρχικό κομμάτι της ιστορίας του Naruto. Και την άλλη μεριά έχει μια μικρή αφίσα του Ναρούτο και τις 12 φιγούρες της πρώτης σειράς του Ναρούτο. Οπότε το αφήνω αυτό στο πλάι για να βλέπουμε εδώ και το Ναρούτο και πάω να ανοίξω το πρώτο σακουλάκι με το Ναρούτο. Έχουμε και μία βάση μέσα, τα όπλα του Ναρούτο, το αστεράκι εδώ, τα μαχαίρια του. Είμαι αρκετά περίεργος να δω λίγο τα μαλλιά και όλα αυτά τα αξεσουάρ αυτής της ιδιαίτερης σειράς του Ναρούτο. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Ναρούτο, στο πόδι του έχει ένα λαστιχένιο, σαθίκι είναι. Στο πλάι βλέπουμε ότι έχουμε το Ναρούτο Shippuden του 2007 και εδώ είναι τα αρχικά του Μαζάσι Κισιμότο, είναι 2002. Εδώ βλέπουμε λοιπόν όλη τη φιγούρα του Ναρούτο, εδώ βλέπετε τα μάτια του και πάμε να το συναρμολογήσουμε στην ουσία. Τα μαλλιά του μπαίνουν έξτρα, έτσι είναι κουμποτά, και μπροστά μπαίνει η κορδέλα, η οποία είναι λαστιχένη. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε πρώτα την κορδέλα μάλλον και μετά τα μαλλιά του, θα το δούμε αυτό. Έτσι κουμπώνουν εδώ τα μαλλιά, η κορδέλα, και εδώ μπαίνουν τα μαλλιά, οπότε μπορείτε να το βάλετε και με τους δύο τρόπους, απλά κάπως έτσι κουμπώνει, πέφτει λίγο η κορδέλα νομίζω μέσα στο κεφάλι, δεν κουμπώνει πολύ ψηλά και πέφτει κάπως έτσι. Μπορούμε να δώσουμε να κρατήσει το ένα αστεράκι, το ένα μαχαιράκι, όπως τον δείχνει εδώ δηλαδή και στην... και μπροστά, και να τον βάλουμε πάνω στην βάση του. Αυτός λοιπόν είναι ο Ναρούτο. Και με ένα έξτρα μαχαιράκι. Όταν τον αφήνω εδώ, θα βάζω και την συσκευασία δίπλα για να τον βλέπετε. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την δεύτερη συσκευασία. Θα τις βάλω εδώ με τη σειρά 102 101 102 106 117. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τώρα τον Ντόμπι. Έχει μέσα και ένα αυτοκολλητάκι, δεν έχει κάτι άλλο μέσα στη συσκευασία. Ο Ντόμπι είναι στα 9 κομμάτια, και εδώ βλέπετε πάλι ότι η φιγούρα είναι στα 7,5 εκατοστά. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν, εδώ πάντα έχουμε το φυλάδι αυτό, την αφίσα. Να το ανοίξω και αυτό. Θα το βάλω από την άλλη μεριά, με αυτή τη φωτογραφία. Ανοίγουμε λοιπόν το σακουλάκι του με τον Ντόμπι.
Είναι μια σειρά ο Ναρούτο αρκετά ιδιαίτερη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Ντόμπι. Έχει ένα παλτό το οποίο είναι ενσωματωμένο πάνω στη φιγούρα, δεν βγαίνει, δηλαδή δεν είναι ελαστιχένιο, είναι σκληρό. Εδώ βλέπετε λοιπόν και την φιγούρα του Ντόμπι, το πρόσωπό του πως είναι. Πηγαίνει αυτό εδώ που είναι σαν στεφάνι με δύο προεξοχές και πάνω κουμπώνει η μάσκα του. Και είναι έτσι. Κρατάει αυτό που είναι σαν παγωτό. Αλλά είναι λαστιχένια αυτά εδώ. Βγαίνουν. Και στο χέρι του, όπως βλέπουμε και στο εξώφυλλο, εδώ στο αριστερό του χέρι, βγαίνει αυτό το αυτοκόλλητο που είναι σαν μάτι. Πάμε να το βάλουμε. Τον βλέπετε εδώ πως είναι γύρω γύρω. Πάλι εδώ έχουμε τα αρχικά του σχεδιαστή με την ημερομηνία 2002 και Sippunden 2007. Τον βάζουμε στη βάση του. Κοιτάξτε, ακόμα και τα νύχια των ποδιών του είναι βαμμένα. Είναι πολύ ωραία φιγούρα, πολύ ιδιαίτερη. Γενικά η σειρά Naruto έχει πολύ ιδιαίτερες φιγούρες. Πάμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε τη συσκευασία 71-102 με τον Κακούζου. Εδώ πάλι η ίδια, το ίδιο φυλάδιο. Εδώ να βλέπουμε όλες τις φιγούρες. Και εδώ έχει πάλι μέσα σακουλάκι. Εδώ έχει το αυτοκόλλητο, αυτά είναι σαν χρήματα και πάλι έχει ένα αυτοκόλλητο για το χέρι του. Να ανοίξουμε το σακουλάκι. Εδώ είναι ο Κακούζου. Τον βλέπετε, είναι σαν να μην έχει μαλλιά στην ουσία και φοράει και αυτή την περίεργη μάσκα στο πρόσωπό του. Τα μάτια του είναι πράσινα, φοράει το ίδιο παλτό με τον Ντόμπι. Πάλι ημερομηνίες εδώ και τα μονογράμματα και τα νύχια του πάλι είναι βαμμένα στα πόδια. Έχουμε λοιπόν το βαλιτσάκι το οποίο πηγαίνουν μέσα τα χρήματα και εδώ έχουμε και το την κορδέλα που πηγαίνουν στα μαλλιά του. Βάζουμε την κορδέλα. Η κορδέλα δεν είναι πάρα πολύ σφιχτή, να ξέρετε, είναι λίγο χαλαρή, οπότε ψιλοπέφτει, αλλά μπορείτε να τη βάλετε εδώ. Βάζουμε το αυτοκόλλητο το οποίο πηγαίνει στο αριστερό χέρι. Είναι σαν μάτι. Το βάλαμε. Και να βάλουμε και το αυτοκόλλητο μέσα στη βαλίτσα. Πηγαίνει από αυτή τη μεριά, από ό,τι βλέπω και στο εξώφυλλό του. Εδώ μέσα. Εδώ είναι, λοιπόν, αυτό το έχουμε κρατήσει και τη βαλίτσα του. Είναι ακριβώς εδώ, όπως στο εξώφυλλο. Και ένα, μόνο που εδώ δεν... Α, εδώ είναι, δεν έχει βγει από το σακουλάκι. Η βάση... Έτοιμος. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία 71-106 με τον Χιντάνι. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Εδώ λοιπόν ο Χιντάν. Το φυλάδιο το αφήνω στην άκρη. Και πάμε να ανοίξουμε το σακουλάκι. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Χιντάν. Εδώ τον βλέπετε. Το παλτό εδώ δεν είναι ακριβώς ίδιο γιατί έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Είναι σαν εσκισμένο το παλτό του Χιντάν. Το πρόσωπό του είναι αρκετά ιδιαίτερο. Είναι σαν να είναι νεκροκεφαλή. Είναι πολύ ιδιαίτερο το πρόσωπό του. Τα πόδια του και εδώ πάλι είναι σαν να είναι. Ούτε τα πόδια του δεν είναι η ίδια με τους άλλους, είναι σαν να είναι σκελετός ο Χιντάν, είναι
περίεργη φιγούρα. Και εδώ πάλι το χέρι του το βλέπετε, είναι σαν να είναι κόκαλα. Κρατάει αυτό εδώ που είναι σαν ντρεπάνι, του χάρου. Πραγματικά μοιάζει πάρα πολύ με το χάρο, ο Χιντάν. Έχουμε τη βάση και φυσικά το αυτοκόλλητο που πηγαίνει στο αριστερό του χέρι. Πάμε να βάλουμε το αυτοκόλλητο. Έτοιμο λοιπόν και ο Χιντάν. Να τον βάλουμε και αυτόν πάνω στη βάση και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την τελευταία συσκευασία, την 71-117 με τον Kisame. Και εδώ πάλι αυτοκόλλητο, φαντάζομαι, με το μάτι φυσικά. Ο Kisame είναι γαλάζιος, οπότε και αυτός είναι αρκετά ιδιαίτερη φιγούρα, διαφορετική από τις υπόλοιπες. Και κρατάει αυτό το ιδιαίτερο όπλο, που μπορώ να το χαρακτηρίσω, που είναι σαν μεγάλο σπαθί με επίδεσμο. Και είναι αρκετά ιδιαίτερη φιγούρα. Βέβαια το παλτό του μοιάζει με τον υπολείπον. Βέβαια μοιάζει σαν να είναι λίγο διάφανο, δεν ξέρω γιατί μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Εδώ λοιπόν έχουμε τα κομμάτια. Είναι τα 10 κομμάτια ο Kisame. Εδώ βλέπετε από πίσω και αναλυτικά το περιεχόμενο. Τα 7,5 εκατοστά κι αυτός. Όλες οι φιγούρες είναι 7,5 εκατοστά. Δεν έχει από ό,τι βλέπω κάποια ιδιαίτερη πιο μεγάλη φιγούρα. Είναι κλασικό μέγεθος φιγούρας Playmobil. Οπότε λοιπόν εδώ βλέπουμε τον Kisame. Πηγαίνουν τα μαλλιά του εδώ τα πρόσθετα και η κορδέλα στα μαλλιά, η οποία και αυτή είναι λαστιχένια, αρκετά χαλαρή μπορώ να πω. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το όπλο του. Κουμπώνει εδώ έτσι και μπαίνει και η βάση, η λαβή, η οποία είναι σαν να εδώ βλέπετε πως είναι κάτω. Έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια η λαβή, σαν να είναι δερμάτινη και στο κάτω μέρος έχει μια νεκροκεφαλή. Κορδέλα φεύγει φυσικά. Έχει και αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο κουμπωμά στο παλτό του. Και να βάλουμε και το αυτοκόλλητο στο μάτι. Το αυτοκόλλητο μάτι στο... Αυτό δεν είναι μάτι, είναι κάτι άλλο, σαν σύμβολο. Είναι κάποιο άλλο σύμβολο αυτό, δεν μοιάζει με μάτι τουλάχιστον. Έτοιμος λοιπόν και ο Kisame, να τον βάλουμε και αυτόν στη βάση του. Και αυτού τα πόδια, τα νύχια στα πόδια του είναι βαμμένα. Πολύ ωραία φιγούρα και αυτή. Να το κατεβάσω κάτω όπως είναι ακριβώς και και στη συσκευασία. Και το πρόσωπό του, το βλέπετε, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έτοιμες λοιπόν και οι 5 φιγούρες. Έτοιμος λοιπόν ο Ναρούτο και τα 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Ακάτσουκι. Ελάτε να τους δούμε από κοντά. Ελάτε λοιπόν να δούμε και τις 5 σημερινές φιγούρες από τη σειρά του Ναρούτο και φυσικά θα ξεκινήσουμε από τον Ναρούτο. Ο Ναρούτο είναι ένας μαθητευόμενος νίντζα από το χωριό Κονόχα Χαγκουρέ. Λίγο μετά τη γέννησή του κρύφτηκε μέσα στο σώμα του η ψυχή ενός Κιούμπι, δηλαδή ενός δαίμονα Αλεπού με 9 ουρές. Πράγμα από τη μία που του δίνει ασυνήθιστες ικανότητες και από την άλλη στάθηκε η αιτία να μεγαλώσει μόνος του σε ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον. Από αντίδραση λοιπόν αποφάσισε να γίνει ένας κοχάγκε, δηλαδή αρχηγός του χωριού, ώστε να αναγνωρίσουν όλοι οι συγχωριανοί του τις ικανότητές του. Η ζωή του άλλαξε τη μέρα της ένταξής του στην ομάδα 7, όπου έκανε για πρώτη φορά φίλους, καθώς και τα πρώτα σοβαρά βήματα για την πραγματοποίηση του μεγάλου του ονείρου.
Από τότε προσπαθεί να γίνει δυνατότερος για να υπερασπιστεί τα πιστεύω του και αυτούς που αγαπά, αναδεικνύοντας ένα ταλέντο που ούτε ο ίδιος γνωρίζει ότι έχει, αυτό του ήρωα πρότυπο που εμπνέει με τα παραδείγματά του τους γύρω του να πολεμήσουν τους δικούς τους εσωτερικούς δαίμονες. Ακάτσουκι, που στην κυριολεξία σημαίνει αυγή ή ξημέρωμα, ήταν μια ομάδα συνόμπι που υπήρχε έξω από το συνηθισμένο σύστημα κρυφών χωριών. Κατά τη διάρκεια αρκετών δεκαετιών η οργάνωση Ακάτσουκι πήρε διαφορετικές μορφές και οδηγήθηκε από διαφορετικά άτομα. Αν και κάθε αρχηγός θεωρείται είτε ως ανατρεπτικός είτε ως εγκληματίας, όλοι επιδιώκουν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο με τα δικά τους μέσα. Τα κόκκινα σύννεφα στις στολές τους αντιπροσωπεύουν τη βροχή αίματος που έπεσε στο Αμαγκάκουρε κατά τη διάρκεια των πολέμων του και θεωρήθηκαν ως σύμβολο δικαιοσύνης από τα αρχικά μέλη της Ακάτσουκι. Κάτω από τον Ναγκάτο, σε κάθε μέλος της Ακάτσουκι δίνεται ένα από τα 10 δαχτυλίδια που πρέπει να φορεθούν σε ένα συγκεκριμένο δάχτυλο. Εκτός από το να δηλώνουν προφανώς τη συμμετοχή τους στην οργάνωση, τα δαχτυλίδια φαίνεται να έχουν κάποιο σημαντικό ρόλο στη σφράγιση των θηρίων με ουρά στο δαιμονικό άγαλμα του εξωτερικού μονοπατιού, υποδεικνύοντας σε ποιο από τα δάχτυλα του αγάλματος πρέπει να σταθούν τα μέλη. Στη συνέχεια, όταν θα δούμε τα μέλη της Ακάτσουκι, θα σας πω ποιο μέλος φοράει ποιο δαχτυλίδι και σε ποιο δάχτυλο. Ελάτε λοιπόν τώρα να δούμε και τα τέσσερα πρώτα μέλη της Ακάτσουκι. Το πρώτο που θα δούμε λοιπόν είναι ο Χιντάν. Ο Χιντάν είναι μέλος της Ακάτσουκι και φανατικός λάτρης του τζασινίσμου, δηλαδή της θρησκείας που λατρεύει τον τζάσιν, που σημαίνει κακή καρδιά ή κακός θεός. Χάρη στη θρησκεία του, είναι αθάνατος και χρησιμοποιεί ένα ειδικό τελετουργικό ενάντια στους αντιπάλους του. Καθώς εκτελεί το τελετουργικό του, το δέρμα του γίνεται μαύρο και αποκαλύπτει λευκές γραμμές που μοιάζουν με σκελετό. Ο Χιντάν δεν σέβεται τίποτα και κανέναν. Συχνά συνεργάζεται με τον Κακούζου, παρά την αμοιβαία αντιπάθεια μεταξύ τους. Φοράει ένα μαύρο μανδύα Ακάτσουκι και κρατάει ένα γιγάντιο δρεπάνι με τρεις λεπίδες για να προκαλεί φόβο στους αντιπάλους του. Το δαχτυλίδι που φοράει ο Χιντάν είναι χρώματος πορτοκαλί και πηγαίνει στον αριστερό δείκτη και συμβολίζει το 3, Σαν. Το επόμενο μέλος της Ακάτσουκι που θα δούμε είναι ο Κισάμε Κοσιγκάκι. Ο Κισάμε είναι ομάδα μαζί με τον Ιτάτσι στις αποστολές που του στέλνει η Ακάτσουκι. Ο Κισάμε προέρχεται από το χωριό της Βροχής, οπότε όλες του οι τεχνικές σχετίζονται με το νερό. Αποκαλεί το σπαθί του Σαμεχάντα και έχει και έναν ημάντα για τη μεταφορά. Και φυσικά είναι ο μόνος που μπορεί να το ελέγξει. Μοιάζει με καρχαρία καθώς έχει μπλε δέρμα, μικρά άσπρα μάτια και μετερά δόντια. Είναι γνωστός ως το τέρα του Κυριγκάκουρε, ο άνθρωπος καρχαρίας και είναι ένας πολύ δυνατός συμπολεμιστής του Ιτάτσι. Το δαχτυλίδι που φοράει ο Κισάμε Κοσιγκάκι έχει το σύμβολο νότια, δηλαδή ναν, και το χρώμα του είναι κίτρινο. Το επόμενο μέλος της Ακάτσουκι που θα δούμε είναι ο Τόμπι. Ο Τόμπι μπήκε στην Ακάτσουκι μετά το θάνατο του Σασόρι και έτσι πήρε το δαχτυλίδι του αλλά και το σύμμαχό του τον Ντεϊντάρα. Ο Τόμπι είναι διαφορετικός από όλα τα υπόλοιπα μέλη της Ακάτσουκι καθώς είναι αστείος και ασταθής. Ο Τόμπι χωρίς να το θέλει εκνευρίζει τον Ντεϊντάρα, ο οποίος με κωμικό τρόπο τον χτυπάει όποτε τον εκνευρίζει. Μπορεί να φαίνεται χαμηλών τόνων, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτός που καθοδηγεί κάθε κίνηση του Pain. Ο Τόμπι φοράει το χαρακτηριστικό μαύρο παλτό με τα κόκκινα σύννεφα, με πορτοκαλί μάσκα με σπυροειδή σχέδιο και κρατάει μια μπάλα ντάγκο. Το δαχτυλίδι που φοράει ο Τόμπι έχει μοβ χρώμα και πηγαίνει στον αριστερό αντίχειρα. Έχει το σύμβολο Γκιόκου που σημαίνει μαύρος βασιλιάς στο σόγκι ή κόσμημα ή μπάλα. Το τελευταίο μέλος της Ακάτσουκι που θα δούμε σήμερα είναι ο Κακούζου. Ο Κακούζου είναι ένας ψηλός, μειώδης άντρας με εντυπωσιακά κόκκινα μάτια και πράσινες κόρες. Προέρχεται από το χωριό Τάκι Καγκουρέ, δηλαδή το χωριό του Καταράκτη, και είναι από τα παλαιότερα μέλη της Ακάτσουκι, που ασχολείται κυρίως με τα οικονομικά. Είναι ένας αθάνατος πολεμιστής κατηγορίας S και βάζει πάνω απ' όλα τα χρήματα στις περισσότερες περιπτώσεις. Το δαχτυλίδι που φοράει ο Κακούζου έχει χρώμα σκούρο πράσινο και πηγαίνει στο αριστερό μεσαίο δάχτυλο και έχει το σύμβολο Χόκου, δηλαδή βόρεια.
Και τώρα ελάτε να δούμε ένα σύντομο βίντεο με τις φιγούρες του Ναρούτο, αυτές που ήδη κυκλοφόρησαν για το πρώτο εξάμηνο του 2023 και αυτές οι οποίες θα κυκλοφορήσουν στο δεύτερο εξάμηνο του 2023. Και στη συνέχεια ελάτε να δούμε κάποια λίγο μεγαλύτερα set που θα κυκλοφορήσουν στο δεύτερο εξάμηνο του 2023, όπως το Ramen Shop, τη μάχη μεταξύ Sasuke και Itachi και τη μάχη μεταξύ Naruto και Pain. Άλλο ένα Playmobil Unboxing φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Εσείς ωστόσο, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας, αφήστε μας από κάτω και τα σχόλιά σας και μέχρι την επόμενη Playmobil 5 να περνάτε όλοι υπέροχα!